79,8 βγάλετε και 700 γραμμάρια κάμερα. Και τώρα θα σας δείξω συμπληρώματα διατροφής που χρησιμοποιώ για το pre-workout μου, ok? Λοιπόν, 2,5 γραμμάρια λανίνη, 5 γραμμάρια κρεατίνη, 2,5 γραμμάρια αργινίνη, μία κουταλιά του χουλικού χουμαριά μέλι που δεν έχει πολλά σάχαρα, εδώ πέρα είναι τα BCA μου και αυτό εδώ πέρα μία κουταλιά του γλυκού, δηλαδή είναι πάνω κάτω 5 γραμμάρια, το σέκερ μου, οι βιταμίνες μου, όλες αυτές εδώ πέρα. Επίσης, τη Δευτέρα θα ανεβάσω κωδικό έκπτωσης για το site της MyProtein και θα είναι μόνο για τη Δευτέρα, εντάξει, οπότε ακολουθήστε με στο Instagram για να το δείτε σε story ή σε post, δεν ξέρω πώς θα το ανεβάσω, θα δούμε τη Δευτέρα. Και καλό είναι εσείς να με ακολουθείτε στο Instagram για να βλέπετε τι κάνω σε καθημερινή βάση, γιατί στο YouTube ανεβάζω βίντεο μια φορά την εβδομάδα, μπορεί και μια φορά τις δύο εβδομάδες, δεν ξέρω, ανάλογα, έχω αργήσει και περισσότερο, έχω κάνει και ένα μήνα και δύο μήνες. Έχω έρθει στα μάξι. Λοιπόν, όσοι ξέρουν από κάμερες και γνωρίζουν από φωτισμό, από manual ρυθμίσεις και από auto ρυθμίσεις της κάμερας, ελπίζω να με καταλαβαίνετε, γιατί μου έχει σπάσει τα νεύρα. Μία βγαίνει από το σπίτι, έχει άλλο φως, πρέπει να αλλάξω τις ρυθμίσεις όταν δουλεύω την κάμερα manual, εννοείται. Και στο auto, εντάξει, απλά τη βάζεις auto και δεν σε νοιάζει τίποτα. Γενικά το vlog καλύτερα να το βγάζεις σε auto ρυθμίσεις παρά να το βγάζεις σε manual, γιατί manual βγαίνει μία στο σπίτι, έχει άλλο φως. Πας μέσα στα μάξι, έχει άλλο φως, άλλο χτυπάει φως, άλλο δεν έχει και πρέπει να αλλάζει συνέχεια τις ρυθμίσεις. Μου σπάει τα νεύρα αυτό, δεν μπορώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάω να βρω την αδερφή μου τώρα. Την έχω στήσει περίπου στο μισάωρο, με περιμένει και σε λίγο θα αρχίσω να χτυπάνε τα τηλέφωνα. Θα με βοηθήσει, θέλω να βγάλω λίγο μια φωτογραφία και έχει πάρα πολύ καλό φωτισμό, παιδιά. Να σας δείξω λίγο πώς πρέπει να είναι ο ουρανός για να βγάζει καλές φωτογραφίες. Αυτός εδώ, ο συννεφιασμένος. Είναι λίγο περίεργο, ναι, αυτό το φως είναι το καλύτερο για να βγει καλή φωτογραφία, γιατί άμα έχει πολύ ήλιο και πολύ φως καίγεται τη φωτογραφία ή το βίντεο, τέλος πάντων, ένα από τα δύο. Αυτό που ήθελα να πω κάτι, ήθελα να πω και για το natural bodybuilding, παιδιά. Natural bodybuilding είναι με φαγητό και συμπληρώματα, τίποτα άλλο, γιατί είναι πολλοί bodybuilders που λένε, ξέρω εγώ, κάνουν natural, χρησιμοποιούν, ξέρω εγώ, παλιά ή έχουν χρησιμοποιήσει κάποια περίοδο αναβολικά και λένε ότι κάνουν natural. Όχι, παιδιά, αυτό δεν είναι natural. Το natural είναι μόνο με συμπληρώματα διατροφής και φαγητό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο στο natural. Τώρα για ποιο λόγο το λένε δεν καταλαβαίνω και δεν με ενδιαφέρει και όλος, δεν θα ασχοληθώ. Είναι ψεύτο natural που λέμε αυτό, εντάξει. Το καθαρό το natural είναι μόνο φαγητό, συμπληρώματα, όπως είπαμε. Και άμα δείτε σε αγώνες bodybuilding natural αθλητές, είναι σε σταφίδες κυριολεκτικά. Και εγώ σε σταφίδα θα γινόμουν να κατέβω σε αγώνα bodybuilding. Και θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ καλά και σε πολύ καλό επίπεδο, γιατί είμαι 79 κιλά. Είμαι 77, πιστεύω στα 76 κιλά θα είμαι full στεγνός. Και ρε φίλε, εντάξει, ένα 77-76 κιλά full στεγνός, δεν το λες και λίγο, δεν το λες και λίγο για natural. Άμα κοιτάξεις τα αγώνες natural, natural κανονική, κάπου εκεί στα ίδια κιλά, όπως είπα, όπως είμαι εγώ κυμαίνονται κάπου εκεί πέρα. Άντε ένα παραπάνω, ένα λιγότερο, τέλος πάντων. Και κάτι άλλο ήθελα να πω, αλλά ξέχασα τώρα, ελπίζω να το θυμηθώ και να σας το πω την ώρα που θα πηγαίνω να βρω την αδερφή μου. Για την προπόνηση ήθελα να πω. Α, ναι, για την προπόνηση ήθελα να πω, ναι. Ακούω κάτι για 25 λεπτά προπόνηση, κάτι για μισή ώρα προπόνηση, παιδιά. Δεν υφίσταται αυτό, εντάξει. Γενικά το σώμα, όσο πιο πολύ το δουλεύεις, τόσο καλύτερο γίνεται, εντάξει. Δεν μπορείς τώρα να κάνεις 25 λεπτά και 30 λεπτά προπόνηση. Πρέπει να κάνεις μία ώρα, εντάξει. Μία ώρα είναι το λιγότερο που μπορείς να κάνεις. Βρήκα την αδερφή μου, με έβαλε κάτι φωτογραφίες που ήθελα να βγάλω για να τις ανεβάσω στο Instagram. Ίσως τις ανεβάσω να τις δείτε και εσείς εδώ στο YouTube. Αυτό που ήθελα να πω, παιδιά, είναι ότι παρατήρησα ότι όταν πήγαινα για προπόνηση χωρίς να έχω φάει πριν ή περνούσα 3-4 ώρες που είχα φάει και είχα περισσότερο λίπος. Και όντως η έρευνα αυτή που λένε για τους άντρες ότι και έχεις περισσότερο λίπος αν πας με άδειο το στομάχι, ισχύει, παιδιά, σίγουρα. Εντάξει. Επίσης, επειδή είναι το Αγίου Βαλεντίνου σήμερα, χρόνια πολλά στους ερωτευμένους και στις ερωτευμένες, να πω για τα άτομα που δεν μπορούν να βρουν εγκόμενα ή για τις γυναίκες που δεν μπορούν να βρουν εγκόμενο, παιδιά, είναι απλά τα πράγματα. Βγαίνετε για καφέ, γνωρίζεστε, θέλεις, δεν θέλω, τελείως. Τόσο απλό. Okay. Στη ζωή τα πράγματα είναι απλά, παιδιά. Πρέπει να τα πάρετε τόσο απλά και τόσο χαλαρά και όλα θα σας έρχονται. Είναι τόσο εύκολο. Σε λίγο θα πάω για προπόνηση. Πάω στο κέντρο να πάρω ένα καφέ και θα πάω στο γήπεδο, στο Αλκαζάρ, να κάνω μια προπόνηση και σας δείξω μια ωραία σκισούλα.